Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα θέμα καυτό, ένα θέμα σοβαρό, ένα θέμα το οποίο νομίζω πως αφορά όλους μας, όχι απαραίτητο στην παρούσα φάση, αλλά ένα υπαρξιακό ζήτημα που αναπόφευκτα θα κληθούμε όλοι σε κάποια φάση στη ζωή μας να αντιμετωπίσουμε. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, δεν θέλω να πάω στην κηδεία της μάνας μου, μνημόσυνα, κηδείες και καθοσπρεπισμός, είναι η ιστορία μιας νεαρής κοπέλας η οποία πρόσφατα έχει χάσει τη μητέρα της. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τόσο ο τρόπος που γράφει όσο και ενδιαφέροντα αυτά που μοιράζεται μαζί μας και μας δίνει αφορμή να μιλήσουμε για υπαρξιακά ζητήματα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το κανάλι μας στο YouTube, το ψυχοεκπαιδευτικό. Αν δεν το πράξετε ήδη, παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έχουν ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο και θα το εκτιμήσω ιδιαίτερος αν πατήσετε like στο βίντεο και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Αρχ, αρχίζω να διαβάζω την αρχική επιστολή της κοπέλας που έγινε πριν λίγο καιρό. Γεια σας κυρία Θέκλα. Θα μου ήταν μεγάλη τιμή αν βρίσκατε χρόνο να μου απαντήσετε. Έχασα τη μαμά μου ξαφνικά. Πριν λίγες μέρες δηλαδή. Την έπιασαν πόνη στο στομάχι. Έντονη. Έλεγε ότι θα σκάσει, ότι πεθαίνει, ότι δεν μπορεί και την πήγαμε στο νοσοκομείο. Εμοράγησε και πέθανε από ανέβρισμα στο σηκώτη, το οποίο δεν ήξερε ότι υπήρχε γιατί δεν πήγαινε ποτέ σε γιατρό. Εγώ είμαι στα 30. Η μαμά μου ήταν λίγο πριν τα 60. Η μαμά μου είχε αφήσει τον εαυτό της. Είχε πάθει ακραία μορφής κατάθλιψη για μια δεκαετία περίπου και είχε παρατήσει και την υγεία της και την υγιεινή της. Ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι είχε εθιστεί στο διαδίκτυο Όπω ζούσε σε ένα φανταστικό κόσμο σε online κοινότητες όπου και έπλαθε φανταστικές ιστορίες για τον εαυτό της. Δεν ζούσε στην πραγματική ζωή, δηλαδή η μακαρή της έμαμα της κοπέλας. Ήταν σε μια κατάσταση βαθιάς κατάθλιψης και θυστικής ενασχόλησης με το χώρο του διαδικτύου. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε το διαδικτύο. Δεν είναι άσχημο πράγμα να ανήκουμε σε μια online κοινότητα, όπως είναι και η ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα η δικιά μα εδώ στο YouTube. Όμω κάποιοι άνθρωποι εθίζονται και ζουν τη ζωή του μέσα από το διαδίκτυο. Με στενοχωρούσε πολύ η κατάσταση τη μαμά μου και νομίζω ότι έπαθα ζημιά όσον αφορά στο να έχω εγώ φιλοδοξία για να προχωρήσω στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά, δουλεύω και βγάζω τα δικά μου χρήματα. Μπράβο. Μπράβο που έχει πάρει τη ζωή σου στα χέρια σου. Ο θείο μου, ο αδερφό τη μάνα μου, μένει στο ίδιο χτίριο που μένουμε κι εμεί. Προτού πεθάνει η γιαγιά μου, αυτό ο θείο έμενε με τη μαμά του, δηλαδή τη γιαγιά μου, τη μαμά τη μάνα μου, και υπήρχε άρρωστη εξάρτηση μεταξύ τη μαμά μου, τη μαμά τη και του θείου. Ο θείο και η γιαγιά βοηθούσαν στα οικονομικά τη μαμά, και ίσω γι' αυτό η μαμά μου να ένιωθε υποδουλωμένη σε εκείνου. Ο θείο είναι καλό ψυχοσμένο, αλλά ψυχαναγκαστικό. Και πολύ συχνά ούρλιαζε χωρίς λόγο με το παραμικρό απέναντι στη γιαγιά και στη μαμά και εκείνες δεν έβαζαν ποτέ όρια. Περιγράφει δηλαδή η κοπέλα μια κατάσταση συναισθηματικής αιμομιξίας μεταξύ δύο ανηλίκων αδερφών και μιας γριάς μάνας της γιαγιάς της που ζούσε στο ίδιο οικογενειακό χτίριο. Μια ιστορία η οποία δυστυχώς συμβαίνει συχνά στην Αγία Ελληνική οικογένεια. Και λέει ότι όταν λέει ψυχαναγκαστικός θεωρώ ότι ίσως εννοεί ότι έχει στοιχεία ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής ή OCD, δηλαδή να έχει την ανάγκη να γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλει αυτός και λέει πολύ συχνά έχει ξεσπάσματα οργής, μήπως ήταν και ένα δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πολύ πιθανόν να έχει ένα αρχισιστικό τύπο προσωπικότητας ο θείος, η γιαγιά και η μάνα δεν έβαζαν όρια και λέει για παράδειγμα η μαμά μου το έβαζε ένα πιάτο με πολύ φαγητό και εκείνο φώναζε επειδή του έβαλε μεγάλη μερίδα αντί απλώ να νιώσει ευγνωμοσύνη που κάποιο μαγειρεύει. Εγώ τη έλεγα, γιατί τα ανέχεσαι αυτά. Εμένα, αν μου μίλαγαν έτσι, θα του έλεγα μαγείρεψε μόνο σου την επόμενη φορά. Μου έλεγε ότι έχω δίκιο, η μάνα μου, και ότι εκείνη δεν είχε τη δύναμη να επιβληθεί. Η μαμά μου ήταν ένα θύμα των άλλων. Τους άφηνε να την κάνουν ό,τι ήθελαν για να μην χαλάσει χατήρι. Για να καταλάβετε όταν πέθανε η μάνα της, δεν ήθελε να πάει στην κηδεία της γιαγιάς μου, αλλά πήγε επειδή σκεφτόταν τι θα πει το Σόι και ο αδερφός της. Όταν γύρισε ο πατέρας μου με το θείο μου από το νοσοκομείο και μου είπαν ότι η μαμά έφυγε, εγώ του είπα ότι έχω αγχώδη διαταραχή και δεν μπορώ αυτές τις περιστάσεις και ότι δεν θέλω να πάω στην κηδεία. Ο θείο μου αγρίεψε και μου είπε «Είναι η μάνα σου και πρέπει να πας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα» όπως εκείνη δεν μπορούσε και καταπίεσε τον εαυτό της, έτσι οφείλει να σε πιέσεις και εσύ. Και του είπα ότι γι' αυτό κατέληξε έτσι η μάνα μου. Και επειδή έλεγε μόνιμα ναι στους άλλους, το οποίο ισοδυναμούσε με όχι σε αυτήν. Δηλαδή λέγοντας ναι στους άλλους, έλεγε όχι στον εαυτό της. Επίσης, μου είπε ο θείο ότι θα ενημέρωνε και θα καλούσε στην κηδεία κόσμο, ο οποίος δεν είχε φερθεί καλά στη μάνα μου. Και όταν του λέω γιατί να καλέσεις αυτού του ανθρώπου που δεν έχουν φερθεί καλά στη μάνα μου, μου είπε γιατί με βλέπουν έξω, με βλέπουν στη λαϊκή και με χαιρετάνε. Και με υψωμένη φωνή και ηρωνία μου είπε ότι αυτό είναι κάτι αυτονόητο και εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καλύψουμε όποιο ξέρουμε ασχέτως αν αγαπούσε την αποθανούσα ή αν δεν σφερόταν καλά πρέπει να τους καλέσουμε τι θα πει ο κόσμος αν τους καλέσουμε στην κηδεία. Η μαμά έφυγε, και την ίδια μέρα πήγα σε ένα ψυχολόγο ψυχίατρο γιατί ένιωθα πω θέλω να μιλήσω. Μου είπε ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Φαντάζομαι ότι είσαι ένα ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή, όχι ψυχολόγο ψυχίατρο. Μου είπε ο ψυχίατρο πω αν αισθάνομαι ότι το καλύτερο είναι να μην πάω, να μην πάω. Αλλά αν ο λόγο που δεν πάω είναι ότι ο θείο μου πήρε τη θέση μου και καλή κόσμο που δεν θέλω και γι' αυτό δεν πάω, να το ξανασκεφτώ. Επίση μου είπε ότι δεν πρέπει να αφήνω το θείο μου να αλωνίζει και να ειδοποιεί κόσμο για την κηδεία που εγώ δεν θέλω να είμαι στην κηδεία. Μου είπε, είναι σαν να παντρεύεσαι εσύ και να μοιράζει αυτό προσκλητήρια σε όσου θέλει. Θα το άφηνε αυτό να συμβεί. Επίση, πάνω σε αυτό που είπε ο θείο, το όπω η μαμά σου πείσε τον εαυτό τη, οφείλει να τον πιέσει κι εσύ, μου είπε ο ψυχίατρο, ποιο είναι αυτό. Έχουν καταλάβει ότι δεν είσαι ανήλικο. Είσαι ενήλικη. Δεν οφείλει τίποτα πουθενά. Εγώ εκείνη τη μέρα γύρισα πίσω, έβαλα τα όρια μου στο θείο μου και την επόμενη μέρα ήταν μια χαρά γλυκός και μου έλεγε ότι θα κάνω ό,τι θέλω και μπορώ. Κάποιοι συγγενείς που έχουν μυαλό σαν το δικό μου, του είπαν το ίδιο και τον επηρέασα. Τον επηρεάζει ο κόσμος. Επειδή όταν του είπες εσύ εγώ δεν νιώθω καλά να πω στην κηδεία, σε έβγαλε τρελή. Όταν του το είπαν κι άλλοι, το δέχτηκε. Μια ξαδέρφη τη μαμά μου που είχε να τη δει χρόνια, αλλά την έπαιρνε συχνά τηλέφωνο, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι αν δεν πάω στην κηδεία, αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού προ του ανθρώπου που με στήριξαν τόσα χρόνια και ότι αν δεν θέλω να πάω, είναι αποφοβία και ανασφάλεια, μάλιστα, μια αυτόκλητη συμβουλά Εγώ τη είπα ότι το αν σέβεσαι έναν άνθρωπο, το να σέβεσαι έναν άνθρωπο, δεν εξαρτάται από το αν θα παρευρεθεί σε μια κηδεία, αλλά από το πώ του φέρθηκε στο ανθρώπου αυτό όσο ζούσε. Συμφωνώ απόλυτα με από αυτό. Η κηδεία είναι μια συνθήκη στην οποία πάμε και έχει και άλλους ανθρώπους και μας βλέπουν οι άλλοι πώς συμπεριφερόμαστε ή πώς τιμούμε τον νεκρό. Η πραγματική εκτίμηση φαίνεται στην πραγματική ζωή προτού πεθάνει ένας άνθρωπος. Εγώ είπα στη θεία μου, έκανα το καλύτερο για τη μαμά μου. Προσπαθούσα να την αφυπνήσω. Άλλες φορές ήπια, άλλες πιο έντονα. Όταν άρχισα να εργάζομαι και έβγαλα λεφτά, τη πήρα καθαρά ρούχα και τα πήγα στη μοδίστρα για να τη τα φτιάξει στα μέτρα τη. Τη έδωσα λεφτά να πάει κομμωτήριο. Τη έπαιρνα νέου καφέδε που τη άρεσαν και δοκίμαζε. Και αυτό που λέω τώρα το λέω σε εσά, όχι σε αυτή. Αλλά εμένα ποιο με στήριξε. Η μάνα μου, που κοίταγε όλη μέρα στο πάτωμα, καθώντα στην πολυθρόνα σε άθλια κατάσταση με τα ίδια ρούχα κάθε μέρα, που είχε θυστεί στο να μιλάει στο διαδίκτυο με άτομα που δεν ήξερε και κάθε φορά που τη μιλούσα θύμωνε γιατί την αποσπούσα από την ψεύτικη ζωή, Κυρία Θεκλά, εγώ τη μαμά μου την έκλεψα ζωντανή για 11 χρόνια. Τώρα κλαίω επειδή το σπίτι είναι άδειο. Επειδή δεν πάβει να είναι η μαμά μου. Επειδή έχω όμορφε μνήμε από εκείνη, ειδικά όταν ήμουν μικρή και δούλευε, είχε αυτοπεποίθηση και πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό της. Δεν πάβει η μαμά μου να μου λείπει. Κι έτσι όπω είχε καταλήξει, τη έλεγα σ' αγαπώ και μου έλεγε και εγώ. Είναι σπαραχτική επιστολή τη κοπέλα, ήταν μια σχέση αγάπης, λατρείας, αλλά και πολύ πόνου, απογοήτευσης, ματέωσης. Πόσο οφείλουμε για τα παιδιά μας να στεκόμαστε στα πόδια μας και να είμαστε καλά στη ψυχική και σωματική μας υγεία για τα παιδιά μας κυρίω. Άμα δεν έχουμε παιδιά, ας αφήσουμε τον εαυτό μας να γίνει όπως θέλει. Όταν έχουμε παιδιά όμως, οφείλουμε να φροντίζουμε την υγεία μας και τον εαυτό μας. Εγώ αισθάνομαι τα εξής. Η κηδεία δεν έχει να κάνει με την ψυχή. Η ψυχή φεύγει την ώρα που πεθαίνει ο άνθρωπος και πάει στον πνευματικό κόσμο. Αποτελεί ένα πανηγύρι η κηδεία που γίνεται για τους τύπους και το θεαθήν. Μαζεύεται ένα κάρο υποκριτικός κόσμος που έρχεται για να κουτσομπολέψει και να πει δωρεάν καφέ. Σε όσους μου λένε «Μα δεν θέλεις να πεις αντίο» έχω να πω ότι πρώτον το αντίο δεν λέγεται όταν μία γυναίκα φεύγει ξαφνικά ούτως ή άλλως. Δύο, όχι, δεν θέλω να πω αντίο. Θέλω να νιώθω ότι η μαμά μου με προστατεύει από εκεί που είναι και ότι είναι πάντα δίπλα μου. Επίση, αισθάνομαι κυρία Θέκλα ότι το θέμα τη κυρία θα με στοιχιώνει. Δεν θέλω η τελευταία εικόνα που έχω για τη μαμά μου να είναι αυτή. Θέλω να τη θυμάμαι όπω θέλω εγώ. Επίση, τα βράδια δεν κοιμάμαι. Ζήτημα να κοιμηθώ τρει ώρε, αλλά μετά ξυπνάω και δεν μπορώ να κοιμηθώ και κλαίω γιατί μου λείπει. Είναι άδειο το σπίτι χωρί αυτή όπου είναι συγκλονιστική επιστολή της κοπέλας, ενώ η μητέρα της ήταν ένα πρόσωπο το οποίο την τελευταία δεκαετία της ζωής της ξέπεσε, κατάπεσε σε κατάθλιψη και παντελή παραμέληση του εαυτού της και σε αβοηθησία. Παρόλα αυτά η κοπέλα αυτή που από τα 20 της ζούσε τη μάνα της σε αυτή τη συνθήκη έχει πολύ αγάπη μέσα στη ψυχή της. Κόρη μου, ψυχή μου ψυχάρα. Σκέφτομαι για το θέμα της κηδείας επίσης ότι εγώ δεν θέλω να γίνω σαν τη μαμά μου. Δηλαδή να καταπιέζουμε για χάρη του κόσμου και πολύ καλά θα κάνεις. Για κανένα να μην καταπιέζεσαι. Να βάζεις τον εαυτό σου σε μια σειρά για τα πράγματα που θέλεις να επιτύχεις εσύ για τον εαυτό σου. Όχι να πιέζεις τον εαυτό σου για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Να βάζει την ενέργεια σου στου δικού σου στόχου. Αν ήταν δικό σου στόχο η κηδεία και θα το έκανε για σένα, να πήγαινε. Όχι όμω για του άλλου. Η μάνα μου πήγε στην κηδεία της γιαγιάς για να μην μπει κάτι κακό ο κόσμος ή ο θείος μου. Εγώ θέλω να πω ναι σε εμένα, στη δική μου ψυχή και ξέρω ότι έτσι κάνω τη μαμά μου περήφανη και την τιμώ γιατί πολλές φορές μου έλεγε ότι δεν έχει το θάρρος να τα λέει όπως εγώ και ότι με θαυμάζει. Και επίσης θυμάμαι που έλεγε ότι είναι απαράδεκτο να αναγκάζουν ένα παιδί να βλέπει την κηδεία του γονιού του. Δεν είμαι παιδί, με 30 χρονών, αλλά εγώ αισθάνομαι παιδί. Είμαι το παιδί της. Αισθάνομαι ότι το πιο σωστό για την ψυχή μου δεν είναι να με καταπιέσω να πάω, αλλά να μην πάω και να βάλω όρια ή και να βρίσω ακόμη συγγενείς που με κρίνουν. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό το έκανα ήδη γιατί μια θεία τόλμησε να μου πει αυτό που σας είπα. Και εκτό από αυτά που τη είπα, που τα παρέθεσα πιο πάνω, τη είπα και ένα, ποια νομίζει ότι είσαι εσύ που θα έχει λόγο πάνω στο πώ θα πεθύσω τη μάνα μου. Πολύ σωστά τη απάντησε. Πάρα πολύ σωστά τη Και αν νομίζει ότι είσαι εσύ που θα έχει λόγο πάνω στο πώ θα πενθήσω εγώ τη μάνα μου. Και την είπα και καριόλα. Καλά τη είπε. Πολύ καλά τη είπε. Και είμαι περήφανη για μένα. Όταν ο άλλο μιλάει και σου λέει κάτι που είναι χειρότερο από βρισιά, η βρισιά η δική σου είναι αυτό που αξίζει. Πολύ καλά τι έκανε. Πάρα πολύ καλά τι έκανε, αυτό αυτόκλητε συμβουλάτορε. Πολύ καλά τι έκανε που δεν σεβάστηκε το πένθο σου και δεν σεβάστηκε το πένθο το δικό σου. Όλοι αυτοί οι αχαρακτήριστοι άνθρωποι τοξικοί, οι οποίοι οικειοποιούνται ξένα πένθη και βρίσκουν την ευκαιρία σε μια κηδεία, σε ένα θάνατο μια γυναίκα που πέθανε νέα και αβοήθητη ουσιαστικά, και αυτοί που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν δεν ήταν η κόρη τη, ήταν ο αδερφό τη, η ξαδέρφη τη, η ενήλικη στη ζωή τη, αυτή που ήταν στην ίδια ηλικία μαζί τη, βρίσκει την ευκαιρία στην κηδεία να κάνει την έξυπνη και να κουνήσει το δάχτυλο στην κόρη τη. Εγώ οφείλω να συνεχίσω με τι επιδιώξει μου για την καριέρα μου, καλά κάνει. Να αποταμιεύω χρήματα για να φύγω από αυτό το σπίτι γιατί με πονάει πάρα πολύ. Ναι, κορί μου, να το κάνεις. Θα με ενδιέφερε να μου πείτε τη σκέψη σας ή έστω μια πρόταση. Σας υπερευχαριστώ. Από την άλλη σκέφτομαι κάποιες φορές μήπως ο κόσμος με βοηθήσει με τη συμπαραστασή του και μήπως αν δεν πάω το μετανιώσω. Και στο τέλος της ημέρας κάπως χάνομαι. Εγώ πήρα αυτό το, το, μήνυμα, το πήρα μετά. Δηλαδή μου το έστειλε και ένα μήνα μετά είδα το μήνυμα και τη γράφω τώρα το είδα θερμά συλληπιτήρια για όσα βίωσες μέχρι να πεθάνει η μάνα σου. Τι έκανες τελικά. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία σου. Και μου απαντάει η κοπέλα, κυρία Θέκλα, πόσο ευχάριστη έκπληξη το μήνυμά σα. Σα ευχαριστώ θερμά. Εμένα με έφτασαν οι συγγενεί και κάποιοι θρησκόληπτοι φίλοι στο σημείο να ρωτιέμαι αν θα μετανιώσω την απόφασή μου να μην πάω στην κηδεία και αν κάνω το σωστό. Μια θρησκόληπτη μου είπε, Σκέψου τι θα ήθελε εσύ να κάνει η κόρη σου για σένα, για να μου δημιουργήσει εμέσω τύψη και να κάνει επίκληση στο συνέστημα. Εγώ πάντω εδώ θα απαντήσω που έχω κόρη. Άμα θα πεθάνω, ό,τι θέλει, κάνει η κορή μου. Θέλει να πάει στην κηδεία και θα τη κάνει καλό, να πάει. Δεν θέλει να πάει και δεν θα τη κάνει καλό, να μην πάει. Δεν με αφορά εμένα το ότι θα κάνει η κόρη μου στην κηδεία μου. Η κηδεία γίνεται μετά που θα φύγει ο άνθρωπο. <laughs> Όταν γίνεται η κηδεία, ο άνθρωπο είναι ήδη σε έναν κόσμο καλύτερο. Δεν κάνετε να ασχολείται η ψυχή για το τι κάναμε στην κηδεία. Ή όχι. Χριστιανοί άνθρωποι του Θεού, δεν είναι άνθρωποι του Θεού, λένε πω είναι άνθρωποι του Θεού, Καθόλου παροπηδιασμένη και καθόλου χειριστική. Και τη απάντη το λέει ηρωνικά η κοπέλα, ότι ενώ είναι χριστιανοί και θεωρούν πω είναι άνθρωποι του Θεού, έχουν παροπίδε και είναι χειριστικοί. Και τη απάντησα ότι εγώ, αν με ρωτά, θα ήθελα η κόρη μου να με κάψει, και αν δεν με έκαιγε και γινόταν κηδεία, θα ήθελα να κάνει ό,τι είναι πιο καλό για τη δική τη ψυχική υγεία. Την μπλόκαρα μετά αυτή. Πολύ καλά τη έκανε. Μετά ένα κάρο άλλη θρησκόληπτη έπεσαν πάνω μου σαν τα κοράκια και συναισθηματικά μου δημιούργησαν ένα φορτίο. Εγώ πιστεύω στο Θεό, αλλά με έναν δικό μου τρόπο. Δεν πιστεύω στη θρησκεία, αλλά πιστεύω σε κάτι ανώτερο. Αποφάσισα να πω σε μια κοντινή εκκλησία, να ανάψω κεριά και να σκεφτώ δύο μέρε μετά το θάνατο τη μητέρα μου. Η κηδεία θα γινόταν τέσσερι μέρε μετά το θάνατο λόγω τη νεκροψία. Και ζήτησα από το Θεό να μου δώσει σημάδια σχετικά με το τι είναι πιο σωστό να κάνω, γνωρίζοντα μέσα μου ότι το καλύτερο είναι να μην πάω, αλλά είχαν αρχίσει όλοι αυτοί οι θρησκόληπτοι να μου δημιουργούν τη σκέψη, μήπω αν δεν πάω το μετανιώσω, μετά και νιώσω τύψει. Και μόλι βγήκα από την εκκλησία, μίλησα με τρει γνωστού μου και όλοι του μου είπαν κατηγορηματικά να μην πάω για να προστατεύσω την ψυχική μου υγεία. Και εγώ το θεώρησα ω το σημάδι που ζήτησα από το Θεό. Και αυτό ήταν για εμένα άλλο ένα σημάδι ω προ το ότι ο Θεό, το σύμπαν, το όλον, η δημιουργία, α το πούμε όπω θέλουμε, δεν ταυτίζεται με τη θρησκεία. Αλλά α μην επεκταθώ πολύ σε αυτό, γιατί δεν είναι το θέμα μας. Αυτό με ανακούφισε κάπως, αλλά μετά από αυτό έκανα συζητήσεις με τον εαυτό μου σοβαρές. Δηλαδή, μου λέω, εντάξει, δεν θέλω η απόφαση μου να μην πάω να αντανακλά την υποσυνείδητη προσπάθεια μου να πάω κόντρα στο θείο μου επειδή με πολύ πατριαρχικό τρόπο μου είπε ότι όπω η μάνα μου καταπίεζε τον εαυτό τη και πήγε στην κηδεία και στα μνημόνια τη γιαγιά, οφείλω να το κάνω κι εγώ. Αλλά ότι θα ήθελα να καταλήξω να πάω και αυτό να αντανακλούσε την υποσυνείδητη προσπάθειά μου να αποδείξω στο σόι και στην κάθε θεία ότι είμαι καλή κόρη. Οπότε με ρώτησα, ποιε είναι οι αντιλήψει μου για το θέμα. Και μου είπα ότι εγώ θεωρώ ότι οι ψυχέ επιλέγουν του γονεί του, επιλέγουν το πότε έρχονται και επιλέγουν το πότε φεύγουν, όσο περίεργο και αν μα φαίνεται εμά ή άδικο. Εγώ θεωρώ ότι η ψυχή πάει σε μια άλλη διάσταση, ότι γαλινεύει και ότι ετοιμάζεται για μια επόμενη ζωή. Και όλα όσα συμβαίνουν εδώ αφού η ψυχή φύγει είναι απλή τύπη για το Θεαθήνε. Δεν θεωρώ ότι ωφελούν την ψυχή. Η ψυχή είναι αλλού και είναι γαλήνια. Γίνονται απλά για λόγους κοινωνικούς, θρησκευτικούς και μην πω επιχειρησιακούς κιόλα. Επίσης, ως προς αυτό που μου είπαν κάτι θιάδες, δεν θα πει το τελευταίο αντίο δεν θα είσαι μαζί της την τελευταία τη στιγμή. Σκέφτηκα ότι δεν θεωρώ ότι έτσι λέω το τελευταίο αντίο. Το τελευταίο αντίο το είπα με τη στάση μου, γιατί από τότε που δούλευα έκανα για τη μαμά μου το καλύτερο και επίση το τελευταίο αντίο εκείνη μου το είπε δέκα χρόνια πριν, όταν έχασε τον εαυτό τη, αρνούμενη να συζητήσει επικοδομητικά για το οτιδήποτε. Όταν αφέθηκε δηλαδή στην κατάθλιψη, είχε πει στην κόρη τη το τελευταίο αντίο. Επίσης δεν θεωρώ ότι πρόκειται για την τελευταία τη στιγμή. Η ψυχή έφυγε, άρα η τελευταία τη στιγμή ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό που έμεινε είναι το σώμα. Και εγώ αυτά τα δύο τα διαχωρίζω, δεν τα θεωρώ ένα. Οπότε δεν θεωρώ ότι η στιγμή τη κηδεία είναι η τελευταία στιγμή του ανθρώπου, αλλά μια στιγμή που οι συγγενεί επιλέγουν να κλάψουν πάνω από το άψυχο σώμα του, οι περισσότεροι εκ των οποίων πάνε για το δωρεάν καφέ και το κουτσομπολιό, ενώ δεν ήταν καν κοντά στον άνθρωπο που πέθανε, ή μπορεί να μην το συμπαθούσαν κιόλα. Αυτό το προσυπογράφω ότι συμβαίνει πολλέ φορέ. Στην κηδεία σου να είναι η εχθρή σου. Όταν πήγα να ανάψω τα κεριά στην εκκλησία, ένιωσα γαλήνη στη σκέψη ότι η μητέρα μου ξέφυγε από ένα σώμα που μισούσε γιατί ήταν παχύσαρκη, ξέφυγε από ένα πρόσωπο που μισούσε, σε κάποιε στιγμέ μου έλεγε ότι δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό τη στον καθρέπτη, ξέφυγε από μια νοσηρή κατάσταση, αυτή που ήταν χαμένη στο διαδίκτυο, Ξέφυγε από την όποια νοσηρή ψυχοπαθολογία είχε. Ξέφυγε από τις τύψεις της γιατί μου το έλεγε ότι ένιωθε άσχημα που έγινε έτσι και με επηρέασε. Και ετοιμάζεται για την επόμενη ζωή στην οποία θα τα κάνει όλα καλύτερα. Αυτή η σκέψη μου έδωσε και μου δίνει ακόμα τέτοια γαλήνη που δεν ήθελα το κλίμα της κηδείας να μου την πάρει πίσω. Γιατί αυτό κάνει η κηδεία. Ακόμα και καλά εντό εισαγωγικών να είσαι, έρχεται αυτό το καλά και στο παίρνει και κάπως σε αναγκάζει να βυθιστεί στον πόνο, Τη στιγμή που ο θάνατο κάποιων ανθρώπων είναι πιο πολύ σαν γιορτή για την ψυχή των ιδίων αλλά και των γύρω του. Και το λέω γνωρίζοντα ότι ακούγεται ίσω κάπω κακό, αλλά δεν είναι. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ξεκάθαρο από αυτά που γράφει η φίλη, ότι πιστεύει στη μετεμψίκωση. Που είναι ένα πιστεύω αυτό, ότι οι ψυχέ επιλέγουν, όπω μα έγραψε του γονεί του, επιλέγουν τη ζωή του, και μετά όταν φύγουν από αυτή τη ζωή θα επιστρέψουν σε άλλη. Ε, σε άλλο σώμα, ε, ε, σαν άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το πιστεύω της κοπέλα. Το χριστιανικό ορθόδοξο πιστεύω είναι ότι οι ψυχές έρχονται στη γη και όταν φύγουν από τη γη, όταν πεθάνει δηλαδή ο άνθρωπος, οι ψυχές πάνε σε έναν πνευματικό κόσμο, όπου εκεί συνεχίζουν να ζουν άειλα χωρίς σώμα. Η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία δεν πιστεύει στη σάρκωση. Υπάρχουν διάφορες πεπιθήσεις και θρησκευτικά πιστεύω αναλόγως τη χώρα, την περιοχή, τον πολιτισμό, τη θρησκεία. Αυτό που έχουν να πω ως ψυχολόγος για αυτό το ζήτημα είναι ότι ο κάθε ένας από εμά πρέπει να βρει το δικό του πιστεύω. Να μελετήσει, να διαβάσει, να ενημερωθεί για διάφορες απόψεις γύρω από την μεταθάνατον ζωή, γύρω από τη ψυχέ, τις ψυχές, τον πνευματικό κόσμο και να υιοθετήσει εκείνη την πίστη που του ταιριάσει. Ω ψυχολόγο, δεν μπορώ να πω αυτή είναι η σωστή πεποίθηση ή αυτή είναι η λανθασμένη. Δεν είμαι θεολόγο, δεν είμαι θανατολόγο, δεν είμαι ειδική. Όμω είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το πένθο να έχουμε τη δικιά μα πεποίθηση. Τη δική μα πίστη γύρω από το τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει θάνατο και τι γίνεται μετά τον θάνατο. Όσον αφορά στα μνημόσια, λέει η κοπέλα, τα 9 τα 40 και τα 3 μηνα, τα εξάμηνα τα 9 μήνα, ο χρόνο και τα ψυχοσάββατα, στο πλαίσιο των οποίων ο θείο μου και ο πατέρα μου θα κάνουν τρισάγια και θα καλούν συγγενεί να πηγαίνουν πάνω από τον τάφο, όλα αυτά τα θεωρώ αχρίαστα, γιατί σε κρατάνε σε ένα φαύλο κυκλοπών. Εκείνοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένδειξη σεβασμού προ τον νεκρό, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ασέβεια προ την ψυχή του, που ήθελε να φύγει την ώρα που ήθελε να φύγει, και με αυτέ τι διαδικασίε κάθε τόσο πάνω από τον τάφο, είναι σαν να μην θέλει να το δεχτεί όλο αυτό. Επίση, είναι ασέβεια προ εσένα, που είσαι ζωντανό και που σου οφείλει μια ζωή με αρμονία και ψυχική υγεία. Δεν υπάρχει λόγο να κοιτάμε να μα προξενούμε αρνητικά συναισθήματα και να μα έχουμε μόνιμα εγκλωβισμένου μέσα σε μια μιζέρια. Ο θείο μου, α πούμε, από τότε που πέθανε η γιαγιά, πάει κάθε μέρα στο νεκροταφείο, στον τάφο τη και το ίδιο κάνει τώρα και με τη μητέρα μου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του κοιτάω να με κρατάω μόνιμα μέσα στη μιζέρια. Κατανοώ ότι κάποιο θεωρεί ότι έτσι σέβεται τον νεκρό και δεν κοιτάω να του αλλάξω γνώμη, αλλά να μην κοιτάει και ο άλλο να μου την αλλάξει, επειδή εγώ δεν θεωρώ ότι έτσι σέβεσαι τον νεκρό. Εδώ θα πω, όσον αφορά στα κημητήρια, στα μνημόσυνα, στι τελετουργίε, ο καθένα να κάνει αυτό που θέλει. Θέλει να κάνει μνημόσυνα, να κάνει μνημόσυνα. Θέλει να πηγαίνει στο κημητήριο, να πηγαίνει στο κημητήριο. Θέλει να μην κάνει μνημόσυνα, να μην κάνει μνημόσυνα. Όσον αφορά στο να πηγαίνει κάποιο κάθε μέρα στο κημητήριο, Θέλω να πω ότι ναι, υπάρχουν περιπτώσει ανθρώπων που έχουν χάσει τη μάνα του, την αδερφή του, τη γυναίκα του, τον άντρα του, οι οποίοι δεν καταφέρουν να φύγουν ποτέ από αυτό το πένθο και πηγαίνουν καθημερινά στο κημητήριο και έτσι στην ουσία διατηρούν μια μορφή σχέση με ένα πρόσωπο που έχει πεθάνει. Και σίγουρα αν αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν περάσουν δηλαδή οι πρώτοι τρει, τέσσερι, πέντε, έξι μήνε, ένα χρόνο μετά από το θάνατο του προσώπου και εξακολουθεί το κημητήριο είναι καθημερινή συνήθεια, αυτό κάτι σημαίνει. Το οποίο αν κάποιο το, το, βιώνει, καλά κάνει να πάρει βοήθεια από ψυχολόγο για να δει πώ μπορεί να παγκιστρωθεί από αυτή την αιμονή με το κημητήριο. Δεν είναι κακό να έχουμε το κημητήριο. Και μ' αρέσει όταν πηγαίνω στο κημητήριο να βλέπω όμορφου περιποιημένου τάφου που δείχνουν τη φροντίδα που έχουν οι συγγενεί για του δικού του που έχουν πεθάνει. Όμω το να ζει όλη σου τη ζωή μέσα στο κημητήριο και αντί να πηγαίνει για καφέ με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη ζωή σου, την ανθρώπινη και είναι ζωντανό, να πηγαίνει κάθε μέρα να μιλά με κάποιον που είναι στο κημητήριο, δηλαδή να μιλά στην ουσία με τον εαυτό σου, θεωρώντα ότι μιλά με το πρόσωπο που έχει πεθάνει. Είναι λίγο έτσι. Μοιάζει λίγο με το ψεύτικο κόσμο του διαδικτύου στο οποίο ζούσε η Μακάρτη. Κάπω έτσι μοιάζει. Δεν θέλω με αυτό να κριτικάρω του πενθούντε οι οποίοι πηγαίνουν πολύ συχνά στο κημητήριο, αλλά λέω ότι αν αυτό συνεχίζεται για χρόνια είναι ανησυχητικό. Επιπλέον, εγώ αν πήρα ένα σοβαρό δίδαγμα από τη μάνα μου είναι να μην γίνω people pleaser και να μην λέω ναι στους άλλους που να ισοδυναμεί με όχι στον εαυτό μου. Εκείνη αυτό έκανε γιατί μια ζωή φοβόταν το τι θα πει ο θείο μου και είδα πως κατέληξε αποξενωμένη από τον εαυτό της μέσα στην κατάθλιψη. Οπότε, λόγω των μη θρησκευτικών μου πεπιθήσεων ω προ τι κηδεία και τι λοιπέ εκδηλώσει που σα ανέφερα, και λόγω του συνειδητού μου αγώνα να κάνω όσα θέλει η ψυχή μου μόνο, ώστε να μην καταλήγω να λέω όχι στον εαυτό μου, δεν πήγα στην κηδεία, δεν πήγα στα εννιά μέρα, δεν θα πάω σε κανένα μνημόσυνο. Κάνω πάντοτε ό,τι θέλω εγώ και όποιο έχει θέμα τα ακούει. Άλλε φορέ ευγενικά, άλλε φορέ με τον κακό τον τρόπο και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είμαι περήφανη για σένα. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Πάρα πολύ περήφανη για σένα. Επειδή έχω βάλει όρια στο θείο μου, κάπω σαν να τον άλλαξα, και από εκεί που μου έλεγε ότι οφείλω να με καταπίεσω, τώρα μου λέει: Εσύ θα κάνει αυτό που θέλει. Όπω και ο πατέρα μου, που εκείνο από την αρχή έτσι ήταν, δεν χρειάστηκε να τον πείσω για κάτι. Και αυτό μου δίνει και το μήνυμα ότι είναι και το πώ θα μάθει του άλλου. Βεβαίω είναι. Ο άλλο μπορεί να έχει τάση να είναι πατριαρχικό και καταπιεστικό, αλλά αν εσύ βάλει όρια, μπορεί να μην είναι πια. Μπορεί και να. Μπορεί και να είναι, αλλά μπορεί και να καταλήξεις να δεις ότι και αυτός ήθελε απλώς εκπαίδευση. Τέλος να πω ότι εγώ κοιμάμαι με καθαρή συνείδηση το βράδυ. Δεν έχω μετανιώσει που απέχω από όλες τις εκδηλώσεις. Ίσα ίσα που νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου και μου δίνω credits, μου δίνω τα εύσημα δηλαδή, γιατί σπάω τοξικά generational patterns, γιατί σπάω τοξικά διαγενειακά μοτίβα. Γιατί η γιαγιά μου και η μαμά μου ήταν πάντα υπόδουλε, και ό,τι έκαναν το έκαναν γιατί το ήθελε ο θείο μου σε πολλέ περι... περιστάσεις περιστάσει και έλεγαν όχι μόνοι μα τον εαυτό του. Νιώθω ότι με αγαπώ, κλάρα μου. Η διαταραχή ύπνου που απέκτησα 10 χρόνια πριν και που δεν με άφησαν ποτέ εδώ και 10 χρόνια έχουν θεραπευτεί σε τεράστιο βαθμό από τότε που έθανε η μητέρα μου. Πήγα και έκανα ό,τι εξέταση χρειαζόταν να κάνω, γιατί η μητέρα μου είχε ανέβρισμα και όλα είναι καλά τελικά. Μπράβο, αγαπή. Και είχε πάει τρει και μία Είχε περάσει όλη μου η ζωή από μπροστά μου, σκεπτόμενη ότι λόγω κληρονομικότητα μπορεί να έχω κάτι τέτοιο. Και τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι να ανθίσω, έστω αργά δεν είναι αργά στα 30 να ανθίσει. Πολύ νωρίς είναι. Γιατί 10 χρόνια θυσιάστηκαν λόγω τη κατάστασή τη που δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ. Συνεχίζω με τη δουλειά μου, συνεχίζω με τον προγραμματισμό τη καριέρα μου και μπορώ να συγκεντρωθώ καλύτερα πια όταν κάνω τα μεταπτυχιακά μου. Το βάρο που είχα λόγω τη ύπαρξη τη σε αυτή την κατάσταση έφυγε. Δεν ξέρω αν είναι κακό που το λέω, δεν είναι καθόλου κακό. Αλλά όταν για 10 χρόνια κλε από τι 7 μέρε τη εβδομάδα στι 5 λόγω τη μαμά σου, αυτό είναι ένα μόνιμο πένθο, το οποίο με το θάνατο και την απελευθέρωση τη ψυχή του ατόμου φεύγει από πάνω σου. Ξέρω ότι όσοι γνωστοί συγγενεί φίλοι δεν έχουν ζήσει κάτι παρόμοιο, δεν μπορούν να καταλάβουν και γι' αυτό μοιράζομαι πράγματα πολύ επιλεκτικά με φίλε μετρημένε στα δάχτυλα του ενό χεριού. Μου λείπει η αγκαλιά τη και η παρουσία τη. Αλλά μου, λεί, μου λείπει η άλλη της εκδοχή, η υγιής, όχι αυτή που είχε καταλήξει να είναι. Όλα αυτά τα χρόνια εγώ κουβαλούσα πολλές τύψει και πολύ βάρος επειδή δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ να διαβάσω. Παράλληλα οι γονείς μου ήταν μάντα φτωχοί. Η μητέρα μου δεν είχε δικά της λεφτά. Και είχα βρεθεί στα 25 μου να πληρώνω σχεδόν τα περισσότερα για να στηρίζω ένα σπίτι τριών ατόμων και γονιοποιήθηκα αυτή η αίσθηση ότι άλλα παιδιά στην ηλικία μου έχουν υγιή περιβάλλοντα στο οποίο μπορούν να ανθίσουν ή γονεί που του δίνουν τα χιλιάρικα και πάνε να σπουδάσουν, ενώ εγώ ήμουν καταδικασμένη σε αυτή την πραγματικότητα, με πλήγωνε και με έκανε να αισθάνομαι τελειωμένη. Ξέρω σε... ότι τώρα με αυτό που λέω η ζωή μου σαν να μετατρέπεται σε θρίλερ στα μάτια σας, αλλά είπα να το πω για να με καταλάβετε περισσότερο. Παλιά νιώθω αποτυχημένη που δεν μπόρεσα να διαχειριστώ όλα αυτά και που δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ και να διαβάσω. Τώρα πλέον δεν νιώθω τόσο αποτυχημένη. Μου λέω ότι είναι λογικό με τόσα που, περνούσε περνούσες να πεδιοργανωθεί και να καθυστερήσεις και προσπαθώ να αγκαλιάσω περισσότερο το εσωτερικό μου παιδί. Το ότι δούλεψα και μου αγόρασα ένα κάρο απαραίτητα που δεν είχα και που ήταν υποχρέωση το γονιό μου να μου παρέχουν και το γεγονός ότι συντήρησα και για ένα διάστημα μου αύξησε τον αυτοσεβασμό μου και νομίζω από τότε άρχισα να νιώθω κάπω καλύτερα με τον εαυτό μου. Τώρα παλεύω να με βοηθήσω να επιστρέψει αυτό το πνεύμα τη φιλοδοξία που είχα πάντα από μικρή και είναι δύσκολο, αλλά δεν θέλω να λέω ότι είναι δύσκολο, γιατί ίσω με προδιαθέτω αρνητικά ω προ το να αποκτήσω πάλι. Εγώ είμαι αισιοδοξία ένα. Θέλει πολλή δουλειά, αλλά αφού ζούμε, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το χειρότερο, κυρία Θέκλα, ήταν ότι. Η παρουσία τη μάνα μου σε αυτή τη συνθήκη μου σκότωνε το δικαίωμα στα όνειρα. Ένιωθω ότι όλα είναι μάτια. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα σε τίποτα και αυτό δεν το νιώθω πια. Λοιπόν, κατασυγκλονίστηκα με την επικοινωνία με την κοπέλα. Τη στέλνω την αγάπη μου και μια μεγάλη νοερή αγκαλιά. Είσαι υπέροχη. Είσαι υπέροχη. Ενώ είσαι κοπέλα νεαρή τώρα, σε αυτή την εποχή, που πολλά άλλα παιδιά μεγαλώνουν κάτω πολύ καλύτερε συνθήκε με πολύ περισσότερες συναισθηματικέ, ψυχικές, πνευματικές και οικονομικές παροχές. Συμμέσα σε όλη αυτή τη δυστοπία κατάφερες να αναδειχθεί πολύ ισχυρά. Σε θαυμάζω. Χαίρομαι που είσαι στο κανάλι μας. Χαίρομαι που παρακολουθείς τα βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό σου το email. Ελάχιστα λόγια θα πω γιατί τα έχει πει όλα. Συμφωνώ μαζί σου. Ούτε οι κηδείε είναι υποχρεωτικέ, ούτε τα μνημόσυνα, ούτε οι επισκέψει του κινητήριο. Αν κάποιο θέλει να τα κάνει, by all means, σαφώ. Είναι τα λειτουργικά τα οποία με το δικό του τρόπο βοηθάνε κάποιου ανθρώπου στη διαχείριση του, πέ, του πένθου. Άλλου δεν του βοηθάνε. Επίση, όποιοι είναι θρήσκοι, ε, θέλουν να τα κάνουν. Γιατί θέλουν να πάρουν οι ψυχέ που έχουν φύγει την ευλογία μέσα από, τα, από τι ακολουθίε. Είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθένα. Όμω σε καμία περίπτωση δεν μας πέφτει λόγος αν ο άλλος θα πάει στην κηδεία ή αν ο άλλος δεν θα πάει στην κηδεία. Ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του. Επίσης θέλω να πω ότι αυτή η συνθήκη του να ζει και να μεγαλώνεις μέσα σε ένα σπίτι που ο γονιός σου έχει ακραία μορφή κατάθλιψη, η οποία φαντάζομαι ότι ίσως να έχει κάνει και με, την, με το holding, με την αποσυσσόρευση με μια συνθήκη στην οποία ένα άνθρωπο σταματάει να φροντίζει την υγεία του και την υγιεινή του και μπορεί να μαζεύει διάφορα άχρηστα πράγματα μέσα στο σπίτι. Δεν το έχει πει αυτό η κοπέλα, αλλά ίσω να συνέβαινε και αυτό. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι very challenging. Είναι πολύ προκλητική συνθήκη. Και ε, ε, να, ε, να είσαι φιλόδοξη, γιατί έχει τα φόντα να προχωρήσει και να εξελιχθεί μέσα από εκείνο το περιβάλλον να βγει τέτοιο παιδί με τέτοιο κρυστάλλινο καθαρό πνεύμα, με τέτοια όμορφη σκέψη, με τέτοιο ωραίο λόγο και με τόση πνευματικότητα και να μπορείς να καταγράφεις τη συζήτηση με τον εαυτό σου την αυτογνωσιακή σου συζήτηση είσαι φοβερή. Αυτό που λένε στο αγκάθι πάνω φυτρώνει ρόδο. Το αγκάθι βγαίνει ρόδο και από το ρόδο βγαίνει αγκάθι. Μπορούμε να είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τους γονεί δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε τη ζωή των γονέων μας και ούτε αν οι γονεί μα έχουν μια καλή ζωή ή τέλος πάντων έχουν καταφέρει κάποια πράγματα αν μπορούμε και εμείς χωρίς προσπάθεια να καρποθούμε αυτά που έχουν καταφέρει οι γονεί μα. Όπω αυτή η τελος παντων εχουν καταφερει καποια πραγματα μπορουμε κι εμεις χωρις προσπαθεια να καρποθουμε αυτα που μεγάλωσε σε ένα δυστοπικό περιβάλλον με μια πολύ δύσκολη συνθήκη τη μάνα τη, κατάφερε να το αλλάξει. Έτσι και κάποιοι άλλοι καταφέρνουν, ενώ μεγαλώνουν σε καλύτερα περιβάλλοντα, να κάνουν ζημιά στη δικιά του τη ζωή ήδη. Τώρα, όσον αφορά στη συναισθηματική αιμομίξια, ξεκάθαρη η μαμά, η θεία, η γιαγιά, το πόσο ο θείο ήταν συνεξαρτόμενο. Η κοπέλα είχε γράψει συνεξαρτόμενη μεταξύ του, μάλλον είχε δίκιο. Επίση. Πολύ ωραίο ο δυναμισμό τη κοπέλα και η, η, η στάση τη όσον αφορά στο ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα χατήρια των άλλων για να φροντίζουμε πρωτίστω τον εαυτό μα με ένα πολύ δημιουργικό τρόπο, το δράμα της μάνας σου και το τραύμα της μάνας σου το γύρισε σε μια εξαιρετικά δημιουργική, ζωντανή, χρήσιμη, αποδοτική θέαση της ζωής, είσαι φοβερή. Ε, θέλω να μας ξαναγράψεις. Να μας ξαναγράψεις, τσι, μετά από κάνα χρόνο, να μας πεις τα νέα σου. Ε, νιώθω μεγάλη αγάπη για σένα. Και χαίρομαι που το αντιμετωπίσει έτσι όπω το αντιμετωπίσει. Σαν να κάνει ψυχοθεραπεία, ενώ γνωρίζω ότι λόγω οικονομικών δεν κάνει ψυχοθεραπεία αυτή τη στιγμή. Ψυχοεκπαιδεύεσαι, ίσω να συνεχίσει να το κάνει. Δεν ξέρω, θέλω στα σχόλια τη απόψη σα και σα έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να μην θέλετε να πάτε σε μια κηδεία, να μην θέλετε να πάτε σε ένα μνημόσιο να και να σα πιέζουν να το κάνετε. Αν είχατε παρόμοια εμπειρία με γονιό μακροχρόνια ασθενή και ιδιαίτερο ψυχικό ασθενή, χωρίς θεραπεία, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Θέλω έτσι να, να ανοίξουμε μια συζήτηση στα σχόλια, έτσι ειλικρινή και να μοιραστούμε, γιατί όλοι έχουμε τέτοιες ιστορίες, όχι ακριβώς τις ίδιες με αυτές τις κοπέλες, αλλά όλοι έχουμε μέσα μας άρρητα πράγματα που δεν τα έχουμε πει. Σας αγαπώ. Φιλιά.